Ξεκινήσαμε από τις δημοσκοπήσεις που πράγματι έχουν ένα ενδιαφέρον πάντα να τις παρακολουθήσεις. Αποτυπώνουμε. Το ΚΚΕ εκεί κρατάει. Βεβαίως, έχουμε και μια πείρα για τις δημοσκοπήσεις, ειδικά στο ενδιάμεσο εκλογικών περιόδων, ότι διαμορφώνουν μια πολιτική ατζέντα. Και αυτό που φαίνεται ότι είναι το επίδικο αυτές τις μέρες και νομίζω αποτυπώθηκε πολύ χαρακτηριστικά και στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, αλλά και στο διάλογο που έγινε σήμερα εδώ, να διαμορφώσουμε ένα νέο διπολικό παιχνίδι. Δύο πόλους που θα ενσωματώνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Η Νέα Δημοκρατία επίσημα διαστόματος πρωθυπουργού αναγορεύει το ΠΑΣΟΚ ως τον πολιτικό του αντίπαλο. Το ΠΑΣΟΚ απαντάει ότι θα είμαστε μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, συνενετική κτλ. Ακριβώς γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι λωτοφάγος και θυμάται για παράδειγμα ότι μαζί έχουν ψηφίσει μνημόνια, μαζί έχουν κυβερνήσει, κόμματα δηλαδή που έχουν ευθύνη για μια σειρά ζητήματα που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όμως στην κατά τη γνώμη μου πιο αξιόπιστη, ζωντανή, πραγματική δημοσκόπηση που συντελέστηκε και συντελείται όλη αυτή την περίοδο με μαζικές, πετυχημένες απεργίες σε μια σειρά κλάδους και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και το επόμενο διάστημα που θα κορυφωθούν και στις 20 του Νοέμβρη. Μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας αμφισβητεί αυτή την πολιτική στον πυρήνα της, στα βασικά της στοιχεία. Και είναι, αν θέλετε, και μια δημοσκόπηση που δεν τη βλέπουμε μόνο εμείς. Θα αναφερθώ στην πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για την αυξανόμενη κοινωνική αντίσταση που συναντιέται στις κοινωνίες για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πάρθουν για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση κτλ. Κτλ. Εμείς ως ΚΚΕ σε αυτό το δρόμο θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης, γιατί μόνο με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι είδαν για παράδειγμα νίκες στο λιμάνι να εντάσσουν την αυτεργάτες στα βαρέα και ανθυγινά, στους διανομείς να κερδίζουν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με το αν θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί και σε μια σειρά άλλους κλάδους. Και θα κλείσω με ένα ζήτημα, επειδή αναφέρθηκε και στην αρχή και είναι πράγματι μέρα, με την μαζική πετυχημένη απεργία των υγειονομικών και τη συκοφαντία που δέχτηκε η απεργία αυτή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή σήμερα ακριβώς είναι η μέρα, η παγκόσμια μέρα κατά πολέμησης του μαστού, του καρκίνου του μαστού, χρειάζεται όμως να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή, για παράδειγμα, που ναι, μην υπάρχει το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, αλλά αυτό δεν αφορά γυναίκες κάτω των 45 ετών, στην πλέον κρίσιμη, για παράδειγμα, ηλικία. Οι περισσότερες μαστογραφίες κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, στο 76%, και αν θέλεις να κάνεις μια μαστογραφία στις μέρες του κύκλου που επιβάλλεται στο δημόσιο τομέα, δεν τα καταφέρνεις. Είναι επομένως ζήτημα διεκδίκησης, για παράδειγμα, να έχεις μια ολοκληρωμένη πρόληψη. Τη στιγμή που υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα, πραγματικά να προστατευτούν οι νέες γυναίκες από αυτή την νόσο. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταψήφισε τη σχετική διάταξη για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Λέμε ότι είναι άλλο πράγμα η προστασία. 14, ναι, όταν, ναι, από την πρώτη στιγμή που βεβαίως. Ναι, και σε όλες τις σχετικές τροποποιήσεις. Είναι άλλο πράγμα η προστασία κάποιων μαρτύρων σε μία δίκη που μπορεί να εξασφαλιστεί με μια σειρά τρόπους από το εκάστοτε κράτος. Και είναι άλλο πράγμα η ανωνυμία που θεωρούμε ότι ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Και εδώ, αν θέλετε, βλέπουμε και μια υποκρισία. Γιατί η μεν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία που είχε ψηφίσει διαδοχικά τις σχετικές διατάξεις, τώρα κατά κάποιο τρόπο νιώθει δικαιωμένη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που αρχικά είχε καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη, φαίνεται τώρα τους προστατευόμενους μάρτυρες να υπερασπίζεται αυτό το θεσμό. Αυτό όμως που εγώ κυρίως θέλω να πω είναι κάτι που το έχουμε ζήσει, είναι κάτι που το έχουμε ζήσει δυστυχώς αρκετές φορές στην ελληνική πολιτική ιστορία, να συζητάμε πάλι για ένα σκάνδαλο χωρίς πρώτον ούτε να θίγουμε κατά τη γνώμη μας την ουσία, δηλαδή πάνω σε ποιο έδαφος αναπτύσσονται τέτοια σκάνδαλα, και για μας αυτό το έδαφος είναι το ζήτημα ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα γύρω από το οποίο παίζονται πάρα πολύ μεγάλοι ανταγωνισμοί κολοσσών φαρμακοβιομηχανιών, και βεβαίως σε ποιες συνθήκες ξανανοίγει πάλι μια τέτοια συζήτηση, σε συνθήκες και σε μια συγκυρία που στο εσωτερικό της χώρας, κατά τη γνώμη μας, το σημαντικό είναι να ακούσουμε τους εργαζόμενους στο λαό που αυτή την περίοδο είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις, και βεβαίως σε συνθήκες στην διεθνή, να το πω έτσι, εικόνα, πολύ κρίσιμες
κλιμάκωσης του πολέμου και εμπλοκής, άμεσης εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν με πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις για τον ελληνικό λαό. Μες. Μετατρέποντας τη χώρα μας και σε μαγνήτη αντιπίνων. Αντί λοιπόν να συζητάμε για ένα σκάνδαλο και την αξία που αυτό έχει τις επόμενες 2 εβδομάδες, ας συζητήσουμε και για πολύ σοβαρά πράγματα που τρέχουν όλες αυτές τις μέρες. Ανεξάρτητα από το πιο ενδιαφέρον μπορεί να έχει η συζήτηση για τις διαφωνίες, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καναμαλή, η κυβέρνηση ας απαντήσει, για παράδειγμα, τι έγινε προχθές στη θάλασσα ανάμεσα στη Λέσβο και στη Χίο εν ώψη της επίσκεψης του Φιντάν. Το ΚΚΕ εδώ και πολύ καιρό λέει ότι είμαστε μπροστά σε σχέδια συνεκμετάλλευσης, συνδιαχείρισης του Αιγαίου υπονατοϊκή ομπρέλα, στο πλαίσιο ευρύτερων εξελίξεων διατήρησης της Τουρκίας στην νοτοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη μεγάλη κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στο υποδιαμόρφωση ευρωασιατικό μέτωπο με Ρωσία και Κίνα, πάνω στο οποίο αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται 2 πόλεμοι με τον κίνδυνο μιας γενικευμένης συμπεριλαμβανομένης σύγκρουσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το βασικό. Οι λαοί πρέπει να εναντιωθούν στον πόλεμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.